Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μας βίντεο στις συμβουλές της Τετάρτης. Θα σας τις πω παρέα με τον Πρίμο. Το σημερινό θέμα, όπως βλέπετε και από το τίτλο του βίντεο, είναι το τι θα πρέπει να προσέχετε όταν διαλέγετε την groomer ή τον groomer, αυτόν δηλαδή που θα καλοποιήσει το σκύλο σας. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί ακούω παράπονα γενικότερα από τους ιδιοκτήτες σκύλων, και θα ήθελα να σας πω τη γνώμη μου και να σας δώσω κάποιες συμβουλές. Ας ξεκινήσουμε να αναλύουμε το τι θα πρέπει να προσέχετε όταν επιλέγετε τον groomer του σκύλου σας. Θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό για μένα. Ως groomer μιλάω αυτή τη στιγμή. Το πιο σημαντικό για μένα θεωρώ ότι είναι η νάρκωση. Εν έτη 2018 μου φαίνεται αδιανόητο να αναρκώνουμε ακόμα τα σκυλιά μας για να τα κουρέψουμε. Αυτό μπορεί να γινόταν παλιά όταν δεν υπήρχαν οι γνώσεις. Πλέον, εφόσον υπάρχουν οι γνώσεις, είναι καλό να αποφεύγουμε την άρκωση. Και την ευθύνη θα τη δώσω και στον επαγγελματία που κάνει την άρκωση, αλλά θα τη ρίξω και στον ιδιοκτήτη που επιλέγει τον συγκεκριμένο επαγγελματία που κάνει την άρκωση. Γιατί θεωρώ επίσης ότι είναι ένας εύκολος τρόπος να κουρέψουμε ένα σκυλί το οποίο μπορεί να έχει κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Είναι εύκολος τρόπος από την πλευρά του επαγγελματία, γιατί θα το ξεπετάξει, να σας το πω έτσι απλά, και είναι ο εύκολος και απλός τρόπος από την πλευρά του ιδιοκτήτη του σκύλου να μην ταλαιπωρηθεί και να μην βλέπει αυτός ίσως το σκυλί του να ταλαιπωρείται ή να αγριεύει, να δαγκώνει, να στρεσάρεται κατά τη διάρκεια του καλοπισμού. Θα σας πω το εξής αυτό το θέμα. Ναι, μεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, ένα επιθετικό σκυλί, ένα πολύ φοβικό σκυλί να στρεσάρεται πολύ κατά τη διάρκεια του καλοπισμού όταν δεν είναι ναρκωμένο, αλλά πιστέψτε με, επειδή η νάρκωση δεν είναι βαθιά, το σκυλί αντιλαμβάνεται τι του συμβαίνει όταν καλοπίζεται, όταν κουρεύεται τέλος πάντων ναρκωμένο, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει. Είναι πολύ σημαντικό το σκυλί να είναι παρόν στη διαδικασία, να αντιλαμβάνεται τι του συμβαίνει, να αντιλαμβάνεται τι του ζητάει ο groomer, να μπορεί να ανταποκριθεί και σιγά σιγά να μπορεί να ανοιχτεί ή και να απολαύσει, αν θέλετε, τη διαδικασία. Ξάπλωσε πριν μου. Ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την επιλογή ενός επαγγελματία groomer θα πρέπει να είναι οι σπουδές του, να το πούμε έτσι. Ρωτήστε ευθέως πού έχει σπουδάσει, πού έχει μορφωθεί, πού έχει πάρει, από πού έχει πάρει τις γνώσεις του. Είναι σε ένα σεμινάριο διήμερο, είναι σε μία σχολή κομμωτικής για σκυλιά, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο έχει κάνει. Αν έχει συμμετέχει σε σεμινάρια, αν έχει συμμετέχει σε διαγωνισμούς, αυτό δείχνει ότι έχει ένα μεράκι παραπάνω. Ένα άλλο κριτήριο μπορώ να πω ότι είναι ο χειρισμός του σκύλου. Ο χειρισμός του σκύλου όταν αυτό είναι φοβικό, ή επιθετικό. Είναι πολύ σημαντικό ο επαγγελματίας να μην φοβάται το σκύλο για να μπορεί να του δώσει να καταλάβει ότι κατά τη διάρκεια του καλοπισμού θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και ότι κάποιες άλλες συμπεριφορές που πιθανόν να τις κάνει στο σπίτι του δεν επιτρέπονται. Εάν ο επαγγελματίας σε εισαγωγικά φοβάται τα σκυλιά, υπάρχει ο κίνδυνος κάθε φορά που το σκυλί αγριεύει ή γριλίζει, βγάζει τα δόντια ή ακόμα και αν επιτίθεται να δαγκώσει, να κάνει πίσω. Τότε μαθαίνεις το σκυλί ότι αυτό που κάνεις πιάνει τόπο, ανταποκρίνομαι εγώ στην δράση σου, αντιδρώ δηλαδή, κάνω πίσω και έχεις κερδίσει. Πριν μιλάω, πού θέλω να πω σαν πόλη μου. Ένα κριτήριο για να επιλέξετε το σωστό επαγγελματία είναι η δουλειά του, καθαρά. Οπότε, αν
δείτε σκυλιά που σας αρέσουν έξω κουρεμένα, σταματήστε τον ιδιοκτήτη και ρωτήστε τον. Πού κουρέψατε το σκύλο σας? Πού κουρέψατε το σκύλο σας? Και μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο επαγγελματία. Το καλύτερο θα έλεγα ότι είναι αυτό. Και όχι να ρωτήσετε έναν κτηνίατρο, γιατί ο κτηνίατρος μπορεί να έχει δοσοληψίες με ένα συγκεκριμένο επαγγελματία και να προτείνει αυτόν, χωρίς να ξέρει καν τη δουλειά του, χωρίς να τον ενδιαφέρει καν η δουλειά του. Εσάς όμως σας ενδιαφέρει ο σκύλος σας να είναι καλά, σωστά και όμορφα κουρεμένος. Πριν μου λακώ λίγο ακόμα, αγόρι μου, να τελειώσουμε το βίντεο. Ναι, αγάπη μου. Ναι. Κάτι ακόμα που μπορείτε να προσέξετε όταν κουρεύετε το σκύλο σας σε έναν επαγγελματία είναι η συμπεριφορά του σκύλου σας μετά. Αν ο σκύλος σας είναι χαλαρός... Έλα ρε πρίμο τώρα! Αν ο σκύλος σας είναι χαλαρός, ευδιάθετος και δεν έχει κάποια παράξενη συμπεριφορά πέρα από την καθημερινή του, σημαίνει ότι δεν έχει στρεσαριστεί πολύ. Κοιτάξτε, η διαδικασία του κουρέματος, του καλοπισμού για ένα σκυλί το οποίο έχει διάφορα προβληματάκια συμπεριφοράς, σίγουρα είναι μια διαδικασία που του προσθέτει στρες. Μέσα σε λογικά πλαίσια θα πρέπει να παρατηρήσετε εάν ο σκύλος σας συμπεριφέρεται normal ή όχι. Για το τέλος, θα σας έλεγα ότι ένα επιπλέον bonus για τον επαγγελματία groomer είναι το πόσο θα προσέξει το σκύλο σας πέρα από τον καλοπισμό. Και τι θέλω να πω, πολλές φορές όταν περνάμε μία ή δύο ώρες με ένα σκυλί και το κουρεύουμε όλο το σώμα, παρατηρούμε κάποια πραγματάκια στο δέρμα του, στη τρίχα του, στα αυτιά του, στις πατούσες του. Και καλό είναι αυτές τις παρατηρήσεις που κάνουμε να τις μεταφέρουμε στον ιδιοκτήτη του σκύλου, γιατί μπορεί να σημαίνουν κάτι και να προλάβουν κάτι. Μία οτίτιδα, ένα δερματικό πρόβλημα, μία αλλεργία, οτιδήποτε. Και έτσι είναι καλό να επιλέγετε έναν επαγγελματία groomer ο οποίος θα ενδιαφέρεται για το σκύλο σας ολοκληρωτικά και θα το βλέπει όχι απλά σαν ένα σκυλί που το κουρεύει, αλλά και σαν ένα σκυλί το οποίο μπορεί να έχει κάποια προβληματάκια χωρίς να κάνει διάγνωση, αλλά να σας στέλνει στον κτηνίατρο για τα περαιτέρω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να το κοινοποιήσετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά να πατήσετε like. Στα σχόλιά σας θα ήθελα να μου πείτε τις εμπειρίες σας από τον καλοπισμό του σκύλου σας και όποια άλλη απορία μπορείτε να έχετε, και εγώ να μην το σκέφτηκα για να σας την απαντήσω. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!